Κεραυνός, κεραυνός κυβερνητός Ρότινγκ Ράις, το ξεκίνημα του σημερινού TV War, κυρίες και κύριοι, από το άλμπουμ Θεογονία που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2007 και ήταν ο δίσκος που εγκαινίασε την τελευταία, αν θέλετε, φάση στην καριέρα του Σχήματος. Μία φάση στην οποία οι Ρότινγκ Ράις ψάχνουν και βρίσκουν την έμπνευσή τους στις μουσικές και τις μυθολογίες του κόσμου. Μία φάση η οποία μετά το Θεογονία τους οδήγησε στο εξαιρετικό Εάλο, μέγας δίσκος αυτός, και τους βρίσκει σήμερα έτοιμους να κυκλοφορήσουν ένα ακόμα άλμπουμ. Την 1η του Μάρτη θα γίνει αυτό, με τίτλο «Κατά τον δαίμονα εαυτού». Ένα δίσκο που από τη μία βρίσκεται κοντά σε ό,τι έχει κάνει το Σχήμα στις δύο τελευταίες του κυκλοφορίες, κρατά όλα τα στοιχεία από αυτές, αλλά από την άλλη δείχνει πως το συγκρότημα πάντα ψάχνει νέες οδούς για να κατευθύνει τον ήχο του. Οι Ρότινγκ Ράις βρίσκονται στο εξώφυλλο φυσικά του νέου τεύχους του Metal Hammer, το οποίο κυκλοφορεί σε λίγες ώρες. Ξέρετε που θα το βρείτε, ακόμα και τώρα, άμα πάτε στα γνωστά στέκια, ενδεχομένως θα το βρείτε. Από αύριο το πρωί κυκλοφορεί παντού. Ξεκινήσαμε λοιπόν το σημερινό TV War με τους Rotting Christ. Πάμε για Bullet for my Valentine τώρα και πίσω. Είδαμε λοιπόν και τους Bullet for my Valentine, οι οποίοι κυκλοφορούν νέο δίσκο, Temper Temper λέγεται το άλμπουμ. Είδαμε το ομώνυμο κομμάτι, μια συνέντευξη των Bullet for my Valentine. Μπορείτε να διαβάσετε στο τεύχος του Metal Hammer, στο ολοκέντρο Metal Hammer, το οποίο κυκλοφορεί σε μερικές ώρες, αυτό με τους Rotting Christ στο εξώφυλλο, και από βρετανικό νέο μοντέρνο heavy metal πάμε τώρα στην πατρίδα του σύγχρονου sleaze rock, η οποία όχι, δεν είναι η Αμερική, δεν είναι το Los Angeles, αλλά είναι η Σουηδία. Η Crash Diet, η αγαπημένη Crash Diet, κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ πριν από μερικές μέρες, ενώ και το αντίπαλον δέος, η Hardcore Superstar, έχουν και αυτοί νέο δίσκο έτοιμο που θα κυκλοφορήσει την 1η του Μάρτη με τίτλο Come on and take me. Οι Hardcore Superstar έχουν καινούριο, ολοκένουριο βίντεο κλιπ. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Κυριακή σήμερα, 2 του Φλεβάρη του Σωτήριου έτους 2013, κυρίες και κύριοι, και σε μερικές μέρες, στις 6 του μήνα για την ακρίβεια, κλείνουν 2 χρόνια από τότε που ο Γκάρι Μουρ, ο σπουδαίος αυτός κιθαρίστας, έφυγε από την ζωή από καρδιακή προσβολή ενώ βρισκόταν σε διακοπές στην Ισπανία. Γεννημένος στις 4 Απριλίου του 1952 στο Belfast, στη Βόρειο Ιρλανδία, ο Μουρ ξεκίνησε ουσιαστικά την καριέρα του ως μέλος των Skid Row, καμία σχέση με τους γνωστούς Skid Row τους Αμερικάνους, όπου και εκεί γνώρισε και συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Phil Lynott. Στη συνέχεια έκανε απόπειρες για προσωπική καριέρα, εντάχθηκε δις στο δυναμικό των Thin Lizzy παίζοντας και στο αριστούργηματικό Black Rose, δημιούργησε για ένα φεγγάρι το σχήμα G-Force και το 1982 ξεκινά την κυρίως solo καριέρα του με το all-time classic Corridors of Power. Ο Γκάρι Μουρ έμεινε στο hard rock μέχρι και το 1989 κυκλοφορώντας 6 δίσκους, ενώ από το 1990 και μετά έστρεψε την καριέρα του στα blues, τα οποία και υπηρέτησε μέχρι τέλους. Για την δική μας την γενιά, ο Γκάρι Μουρ ήταν ο πρώτος guitar hero τον οποίο γνωρίσαμε, με την έννοια του σπουδαίου μουσικού κιθαρίστα που έκανε solo καριέρα. Έπαιζε τεχνικά, αλλά ταυτόχρονα δεν έχανε ποτέ το νόημα της σύνθεσης, ενώ κυρίως το βασικότερο, κάθε νότα του κουβαλούσε τόνους συναισθηματικού φορτίου και καθόλου άδικα τον λέγαμε η κιθάρα που κλαίει. Πάμε να τον θυμηθούμε σε μια αθάνατη πραγματικά στιγμή του και πίσω. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι το TV War του Monday και του Metal Hammer. Μπαίνουμε σίγουρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και στο σημείο αυτό θα ήθελα να υποδεχτώ εδώ στο επικό ηρωικό και αιματοβαμμένο μας στούντιο ένα από τα πλέον ταλαντούχα παιδιά που κινείται σήμερα στα νερά του ελληνικού heavy metal. Είναι ο Γιάννης ο Συμβώνης. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Χάκο. Ο Γιάννης ο Συμβώνης, ο οποίος είναι frontman των Descending, φτιάχνει βίντεο κλιπ, αλλά θα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά τους Descending. Είχα την αίσθηση πως το έχεις αφήσει λίγο το συγκρότημα στην άκρη. Υπήρξε μια περίοδος που η μπάντα κάθισε λίγο, για διαφόρους λόγους. Δηλαδή, καταρχήν πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη φάση της μπάντας όσον αφορά τα μέλη. Δηλαδή, ο Κωστής, ο κιθαρισμός, μπήκε στους Primal Fear. Είναι μια μπάντα full time,
Οπότε έπρεπε να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι ότι, για να μην υπάρχουν conflicts, δεν είναι ότι εμείς είμαστε full time μπάντα, αλλά επειδή είναι δύσκολα τα πράγματα για τις νέες, για τα νέα συγκροτήματα, πρέπει να κοιτάς να ελαχιστοποιήσεις όσο μπορείς τα ταμείων, ας πούμε, ναι. Ξέρεις. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να θέλουμε να κάνουμε focus, ας πούμε. Επίσης, ήταν και το αυτό με τα βίντεο, ότι έπρεπε να δρομολογήσω όλη αυτή την κατάσταση. Έκανα λίγο focus εκεί και τώρα πήραν όλο το δρόμο τους. Λέμε ότι οι μηχανές των descending πήραν και πάλι μπρος και το συγκρότημα δουλεύει κανονικά πλέον. Ναι, ναι, δουλεύει κανονικά. Τι ετοιμάζετε, ετοιμάζετε νέο δίσκο, ναι, όλα μαζί. Δουλεύουμε πάνω και σε νέα κομμάτια σιγά-σιγά. Και δουλεύουμε και σε λίγο, κοιτάμε και το θέμα περιοδιών ή live γενικά. Υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας τον οποίο έχεις θέσει για την κυκλοφορία του νέου δίσκου ή κάτι τέτοιο? Πιστεύω μέσα στην επόμενη χρονιά θα κυκλοφορήσει. Mm-hmm. Τι θα κοιτάξετε τέτοιο σε αυτό το άλμπουμ? Ίσως θα κοιτάξετε να το πάτε κάπου αλλού, γιατί το λεγόμενο metalcore έχει αρχίσει σιγά σιγά να παλιώνει ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο? Το δεύτερο άλμπουμ δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο metalcore. Ναι. Νομίζω, αλλά όπως και να έχει, θα κοιτάξουμε να εξελίξουμε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε. Θέλουμε να ψάξουμε πιο πολύ την ταυτότητά μας. Πράγμα δύσκολο γενικά. Κάποιος μπορεί να μην το βρει και ποτέ. Ναι. Τουλάχιστον εμείς θα κάνουμε φιλότιμη προσπάθεια όλοι μαζί. Τώρα θα δείξει. Ξέρεις. Δεν είναι ότι έχουμε κάποιο στάνταρ vision πώς θα είναι. Θα το δουλέψουμε, θα μας πάει, θα το πάμε. Μάλιστα, είμαστε ακόμα στα πρώτα στάδια, ναι, δηλαδή. Ναι, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Ναι. Γιάννη, εκτός από τους Descending, μία άλλη ασχολία σου είναι η δημιουργία, ένα βίντεο κλιπ. Και όταν λέμε δημιουργία, εννοούμε από την σκηνοθεσία, από το μοντάζ και το γεγονός ότι κατάφερες και δημιούργησες εσύ το νέο βίντεο κλιπ των Nile, οι οποίοι είναι το μεγαλύτερο στο σημερινό death metal σχήμα. Σίγουρα δείχνει πολλά και για την ποιότητα της δουλειάς σου και για το γεγονός ότι πλέον έχουν αρχίσει και μας εμπιστεύονται και σε αυτό το επίπεδο. Ναι, αυτό είναι καλό. Καλό, ε. Ναι. Για πες μου, πώς έγινε η όλη επαφή? Γενικά είχα δουλέψει με τον Γιώργο τον Κόλια, τον drummer του, είχα κάνει το DVD του. Mm-hmm. Οπότε γενικά είδαν ότι ήδη και ο Γιώργος ότι ας πούμε δουλεύω πολύ και ότι υπάρχει ένα focus. Και έτσι με εμπιστεύτηκε, έδειξε και τις άλλες δουλειές που είχα κάνει και στο υπόλοιπο συγκρότημα. Και έτσι γουστάραν, ας πούμε, και το κάναμε. Δουλέψαμε μαζί. Είναι, ξέρεις, ακούγεται πολύ εύκολο έτσι όπως το λες, αλλά το να φτιάξει ένα βίντεο κλιπ για τους Nile, ένα βίντεο κλιπ το οποίο δεν ήταν απλά performance βίντεο. Έχει ολόκληρη ιστορία μέσα, έχει ηθοποιούς. Έχει ιστορίες για αγρίους. Ναι. Κυριολεκτικά για αγρίους. Για πες μου λίγο, αυτό το πράγμα πώς υλοποιήθηκε? Πώς υλοποιήθηκε? Καταρχήν έκατσα και το σκέφτηκα πολύ τι πρόκειται να γίνει, γιατί γενικά όταν κάποιος εμπιστεύεται κάποια λεφτά, ας πούμε, είναι μεγάλη ευθύνη. Οπότε έπρεπε να δώσω και την απαραίτητη προσοχή για να πάει καλά όσο καλύτερα γίνεται. Και μετά, αφού εμπνευστήκαμε, μετά πέρασα στον τομέα της υλοποίησης. Και έτσι γίνανε όλα. Απλά γενικά θέλει ένα προγραμματισμό όλο το πράγμα. Αυτό είναι. Μάλιστα. Και πολλή δουλειά. Δεν θα πούμε ακόμα τι είναι αυτό το οποίο θα ετοιμάσει αυτόν τον καιρό, αλλά έρχεται κάτι πολύ ωραίο, ε. Ναι. Ναι. Ωραία. Για πες μου λίγο για το βίντεο των Descending, το οποίο εμφανίστηκε ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του δίσκου. Ναι. Το βίντεο αυτό, το βίντεο, περιγράφει όλο το concept του άλμπουμ. Mm-hmm. Ναι, New Death Celebrity. Ναι. Εδώ πέρα χρειάζεται αστερίσκος και υποσημείωση. Ναι, πρέπει, είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο στο μυαλό μου. Δεν είναι εύκολο να το κατανοήσει κανείς τι θέλει να πει ο ποιητής. Τι γίνεται? New Death Celebrity ονόμασα το φαινόμενο που του celebrity, ο οποίος γίνεται celebrity μετά τον θάνατο του. Ναι. Καλλιτέχνη που γίνεται celebrity, όπως έχουμε δει τόσες φορές στην ιστορία. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το άλμπουμ περνάει όλη η ζωή αυτού του celebrity. Δηλαδή από τη γέννησή του, όλα τα στάδια που μεγαλώνει, από εκεί που ήταν πιο πηγαίος, γίνεται πιο επιτηδευμένος. Συμβαίνει αυτό, ε. Ναι, συμβαίνει. Γενικά γίνεται, ξέρεις, περνάει όλα τα στάδια μέχρι και που πεθαίνει και το έργο του περνάει στον κόσμο όλο το πράγμα. Αυτό πραγματεύεται το άλμπουμ και στο βίντεο κλιπ ουσιαστικά αυτά τα στάδια αλληγορικά τα έδειξα μέσα από κάποιες εικόνες. Μάλιστα. Ας πούμε. Πολύ ωραία. Αυτό έκανα. Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ στο TV World. Καλή τύχη, καλή συνέχεια. Είσαι ένα παιδί πραγματικά. Περιμένουμε πράγματα από σένα και μουσικά και βίντεο κλιπικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Descending στο νέο τους βίντεο και επιστρέφουμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας αργότερα. Πήγαμε.
Εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι είναι το TV War του Matt για του Metal Hammer. Soundtrack στη σημερινή εκπομπή είναι το Unleashed in the East των Judas Priest, το καλύτερο live album όλων των εποχών, το οποίο πραγματικά δεν έχει καμία σημασία αν είναι 100% live ή οτιδήποτε άλλο. Είναι τόσο αριστουργηματικά τέλειο που δεν μας ενδιαφέρει τίποτα μα τίποτα άλλο. Να σας θυμίσουμε κυρίες και κύριοι πως το TV War και γενικότερα το του Matt μπορείτε να το βλέπετε και μέσα από το YouTube. Πληκτρολογήστε Matt TV Greece και θα σας βγάλει την οθόνη στην οποία μπορείτε να δείτε live το πρόγραμμα του Matt. Ενώ αν ψάξετε λίγο πιο κάτω μπορείτε να βρείτε και αποσπάσματα από τις εκπομπές του καναλιού και από το TV War. Ο λόγος και όχι η μουσική, αλλά ως γνωστόν το TV War, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι μια εκπομπή λόγου. Κυρίως, λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, φυσικά. Email στο tvwar@mad.tv, SMS στο 54121, γράφουμε MAD, αφήνουμε ένα κενό. Στη συνέχεια TV War και αυτό που θέλουμε να πούμε. Σε λίγο θα σας δώσουμε και δώρα t-shirts των Slayer και των Iron Maiden. Ενώ μην ξεχνάτε και το facebook.com/TV War. Κάντε like εκεί και μπείτε στη λεγιώνα των φίλων της εκπομπής. Και πάμε τώρα να δούμε τους Enforcers, το νέο τους βίντεο για το Mesmerized by Fire. Το είδαμε και στο προηγούμενο TV War. Enforcers οι οποίοι έρχονται για δύο shows στην Ελλάδα, ένα Θεσσαλονίκη και ένα Αθήνα, 23-24 του Φλεβάρι. Θα πραγματοποιηθούν αυτά, ενώ τις συναυλίες θα ανοίξουν η Scorchery Conviction, Tinga Metal, η Release Tanger και η Wrath Blade. Πάμε να δούμε τους Enforcer και θα συνεχίσουμε με τους Suicidal Angels, όπου στο νέο τρέχον τέφος του Metal Hammer μπορείτε να διαβάσετε το ημερολόγιο των παιδιών από την περιοδία που πραγματοποίησαν πριν από λίγο καιρό στην Λατινική Αμερική. Enforcer, Suicidal Angels και πίσω για Classic Metal Clip. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, συγκεκριμένα το 1982, η Venom με το δεύτερο τους άλμπουμ, το κόσμημα, το απάβγασμα της αισθητικής τελειότητας που λέγεται Black Metal, όχι μόνο έκαναν μια περήφανη, μια μοναδική μουσική δήλωση, αλλά ταυτόχρονα γέννησαν και ένα ολόκληρο μουσικό ιδίωμα. Ονομάστηκε Black Metal όχι εξαιτίας της μουσικής του πρότασης, αλλά εξαιτίας του στιχουργικού του περιεχομένου, που χωρίς κανένα όσιο και ιερό, δόξαζε με μοναδικό τρόπο οτιδήποτε ανώσιο και ανίερο. Μπορεί στο μέλλον το Black Metal να έγινε όρος που θα περιέγραφε μουσική κυρίως, αλλά τότε, στην αυγή των μυθικών 80s, Black Metal ήταν οτιδήποτε είχε να κάνει με τον Louis Cypher και την παρέα του. Black Metal αποκαλούσαν τον εαυτό τους οι Slayer, Black Metal και οι Merciful Fate. Στον αντίποδα λοιπόν του Black Metal, ο Brian Slagel της Metal Blade, ο μικρός και ταπεινός αυτός θεός, σκέφτηκε να βαφτίσει το ύφος ενός σχήματος της εταιρείας του, White Metal. Το συγκρότημα αυτό ήταν η Trouble από το Chicago, οι οποίοι και είχαν βρεθεί στο άλμπουμ συλλογή Metal Massacre 4 με το The Last Judgment και ήταν, είναι και θα είναι το πιο heavy metal σχήμα του πλανήτη. Μιλάμε για το συγκρότημα για το οποίο ο τρίθεος Lee Fredlington Candlemass έχει πει πως νόμιζα πως το δικό μου σχήμα ήταν το βαρύτερο του κόσμου μέχρι που άκουσα Trouble και έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Οι Trouble λοιπόν βαφτίστηκαν White Metal επειδή στα τραγούδια τους είχαν θέματα παρμένα από την βίβλο όπου ως γνωστόν το συγκεκριμένο bestseller μιλά για ιστορίες αγάπης κτλ. Οι Trouble λοιπόν έβγαλαν τρεις δισκάρες, η μία βαρύτερη από την άλλη, τα Trouble, The Skull και Run to the Light μέχρι το 1987 αυτά και τρία χρόνια αργότερα βρέθηκαν στην αγκαλιά του Rick Rubin, ο οποίος και τους έπεισε να βγάλουν τις 70's επιρροές τους στην επιφάνεια με αποτέλεσμα τη δημιουργία του δίσκου Trouble και πάλι που κυκλοφόρησε το 1990 και πρόκειται για τον καλύτερο δίσκο όλων των εποχών για όση ώρα τουλάχιστον παίζει. Ένα εκπληκτικό μείγμα doom metal, απίθανο groove, πρώτο hard rock, επιρροών και τόνων βάρους και ταλέντου. Από εκεί έρχεται και το σημερινό classic metal clip και πιπέρι σε όποιον πει την κακιά λέξη. Ακουστώνε. Εδώ λοιπόν συμπολεμιστές και συμπολεμίστριες στο TV World του Matt και του Metal Hammer και πριν συνεχίσουμε νομίζω πως ήρθε η ώρα να σας δώσουμε αυτό εδώ το καταπληκτικό πραγματικά t-shirt των Slayer, των fucking Slayer και τούτο εδώ το t-shirt των Iron Maiden. Για να τα διεκδικήσετε μας στέλνετε SMS στο 54121 γράφοντας MAD. Αφήνουμε ένα διάστημα
TV War και Slayer, εάν θέλετε το t-shirt των Slayer με το όνομα του επώνυμό σας. Φυσικά και Iron Maiden, αν θέλετε το t-shirt των Maiden, εννοείται πάντα μαζί με όνομα τεπώνυμο. Στο 54-121 έρχονται τα SMS σας και πάμε τώρα στους Dark Throne, το Black Metal κατά βάση συγκρότημα, που την εποχή αυτή κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ, το The Underground Resistance, και όπου από ό,τι φαίνεται ο Fenris και ο φίλος του ο Nocturno Culto θέλουν να μας δείξουν πώς παίζεται το πραγματικό speed metal εν έτη 2013. Είναι πάρα πολλές οι κουβέντες και οι συζητήσεις που προκαλεί γενικώς κάθε νέα κυκλοφορία των Dark Throne. Στο νέο τεύχος του Hammer μπορείτε να διαβάσετε μία τίγκα τέζα απολαυστική συνέντευξη του Fenris, όπως κάθε του συνέντευξη έτσι κι αλλιώς. Πάμε να δούμε τους Dark Throne στο μοναδικό βίντεο που έχουν για το Too Old, Too Cold. Να συνεχίσουμε με κάτι πολύ ενδιαφέρον. Με τους Dark Throne μπήκαμε στο τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής και συνεχίσαμε με τον King Diamond, Gimme Your Soul, από το τελευταίο του μέχρι στιγμή studio album. Ως γνωστόν, ο βασιλιάς αντιμετώπισε κάποια προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και αφού για λίγο καιρό μαζεύτηκε προκειμένου να ανασυνταχθεί, πρόκειται να εξαπολύσει τη νέα του επίθεση φέτος με έναν καινούριο δίσκο και με πολλές εμφανίσεις σε φεστιβάλ αλλά και club show αργότερα τον Σεπτέμβρη, ενώ τα νέα λένε πως έχει υπογράψει συμβόλαιο για 3 δίσκους με την Metal Blade, οπότε όπως δείχνουν τα πράγματα θα έχουμε πολλή μουσική να περιμένουμε από τον βασιλιά και από το συγκρότημά του. Σαν King Diamond θα του βγάλει τους δίσκους, όχι σαν Merciful Fate. Αυτά λοιπόν και με τον βασιλιά και τι κάνουμε τώρα, πάμε για Visions from the Underground, όχι, πάμε για Megadeth και μετά Visions. Είδαμε λοιπόν και τους Megadeth, ο mainman των οποίων, ο frontman των οποίων, ο φοβερός και τρομερός Dave Mustaine μας πληροφορεί πως το συγκρότημα έχει ολοκληρώσει 10 τραγούδια για το επερχόμενο του άλμπουμ, το οποίο και πρόκειται να κυκλοφορήσει μέχρι το καλοκαίρι του 2013 και δεν ξέρω αν κάνει πλάκα. Πολλές φορές ο Mustaine κάνει χιούμορ, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε γιατί το λέει με αυτόν τον πολύ ωραίο τρόπο και χαρακτήρα που διαθέτει. Μας πληροφορεί λοιπόν πως το συγκρότημα στο νέο αυτό άλμπουμ θα επισκεφθεί και πάλι τις thrash metal ρίζες του και πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένουμε από το νέο άλμπουμ των Megadeth πέρα από το γνωστό τεχνικό και καθόλου ποιοτικό metal τους. Ποια θα είναι η κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί αυτή η φορά ο Dave, κανείς δεν ξέρει. Πολύ ωραία με τους Megadeth και ήρθε η ώρα και για το σημερινό Visions from the Underground. Είναι ένα σχήμα που έρχεται από τη Σουηδία, ονομάζονται Lancer. Πάμε να τους δούμε και όταν θα επιστρέψουμε θα έχουμε και το grand finale μας. Πήγαμε. Εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι, έχει γίνει η ώρα του αποχαιρετισμού και για απόψε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Καλό μήνα, καλό κουράγιο, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Δεν ξενερώνουμε ποτέ. Διαβάζουμε το Hammer, το νέο τεύχος του οποίου κυκλοφορεί αύριο το πρωί. Ακούμε King Diamond και Merciful Fate και ολοκληρώνουμε το απόψινο TV War με τους Web και το νέο τους Clip. Γεια σας.